Καλό μεσημέρι, ξεκινάμε 15 λεπτά μετά τις 12 με ΠΑΟΚ 24 από τώρα μέχρι και τις 2 εδώ στον Λίμπερο. Επικοινωνούμε αρχικά με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Τετάρτη σήμερα με πολλά και διάφορα, χωρίς βέβαια έτσι έντονη αγωνιστική δράση για τον ΠΑΟΚ. Αν η ομάδα μπάσκετ είχε περάσει θα είχε αγώνα, αλλά δεν πέρασε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Τώρα βέβαια και εκεί που υπάρχει αγωνιστική δράση και παίζει K20, αυτό το σοκαριστικό πρώτο ημίχρονο στον Ατρόμητο είναι ένα θέμα. Θυμίζουμε εξαναβολής παιχνίδι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στην K20 και το πρώτο ημίχρονο έληξε 6-0. Έχουν περάσει ήδη 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έχει δεχτεί άλλο γκολ ο ΠΑΟΚ. Έχει σταθεροποιήσει την απόδοσή του. Αυτά είναι τώρα. Τι έγινε το πράγμα το προηγούμενο τα παιδιά μας, τι... Τι να πω. Πήγαν στο γήπεδο, πώς παίζουμε με την K11, τι είναι γνωστή. Λες να ξέφυγε η κατάσταση. Τι να πω. Αντί να βάζουν μικρότερους 2-3 χρόνια να βάζουν να κάνουν τεστ. Όχι, εδώ Ματθαίου παίζει. Ας πω εντεκάδα. Κάτσε μου πίσω, είναι ψυχός μου στον Ατρόμητο. Παίζει Αχιλλέα Σαββίδης, βλέπεις. Όχι, δεν έχουμε δεκάδα Ατρόμητο, δεν έχουμε. Έχουμε εντεκάδα ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Η περιγραφή είναι αυτή. Τι βλέπεις τώρα, δεν είναι ραδιόφωνο κάνουμε, ξεκόλα. Ναι, μιλάς εσύ. Τι. Μιλάω εγώ. Και βέβαια μιλάω εγώ γιατί. Κανελίδης, Γιαλαμούδης, Παπαθανασίου, Γκιντίδης, Πολύζος, Μίσκοβιτς, Χατζηδίμπας, Χατζηστραβός, Τζοβάρας, Κόζακ, Σταθόπουλος. Μια μεικτή, K17, K20. Ναι. Δεν μας αρέσουν αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η εταιρεία Virtelas επεκτείνεται δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά. Η Virtelas κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση με περισσότερα από 125.000 προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εδώ και 36 χρόνια δίπλα στους επαγγελματίες με μικροϊλικά, βίσματα, χημικά, τεχνικά, προϊόντα, εξαρτήματα επίπλων και κατασκευών, εργαλεία, χυρώσει ηλεκτρικά, μπαταρίας, αέρα, συστήματα αποθήκευσης καθώς και εξοπλισμό προστασίας στην εργασία. Η Virtelas ανακοινίζει το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου 291, που θα λειτουργήσει στα μέσα Ιουνίου. Χορηγή πρώτης ώρας για το ΠΑΟΚ 24 και έχουμε πολλά και διάφορα, μεταξύ άλλων και συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΟΚ, του κυρίου Κατσαρή, σε λίγο. Για πολλά και διάφορα, όχι μόνο για βόλεϊ, για τα τμήματα, για την ΠΑΕ. Έχει πει αρκετά ο πρόεδρος. Με κέντρο μπαταρίας Ιταλός πορευόμαστε στην πρώτη ώρα. 3 καταστήματα Σικές, Μοναστηρίου και στροφή θέρμης για πρόβλημα στην μπαταρία. 2310-545-999. Πλησιάζει η ώρα η καλή. MMA, το μεγαλύτερο τουρνουά της χώρας, έρχεται και στη Θεσσαλονίκη το GFC. Στο, μετά τη 1.30 θα έχουμε και το μεγαλύτερο Έλληνα αθλητή MMA στο στούντιο, το Γιάννη τον Αζουμανίδη, να μας πει για αυτή την διοργάνωση, για την εμπειρία, για τη μάχη μέσα στο οκτάγωνο, στο κλουβί. Μια πολύ ωραία μάχη, εντυπωσιακή μάχη. Δεν θα είναι μία βέβαια, θα είναι πολλές περισσότερες. Θα μπορείτε να τις δείτε το Σάββατο 13 Μαΐου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Από τις 6 ανοίγουν οι πόρτες, στις 7 ξεκινάνε οι μάχες. Επίσης, το Σάββατο, για να δέσει το γλυκό, barbecue party στον Πειρατή, Διογένους 17, από τις 2 Κούτρα Μάσα. Στον Πειρατή, Διογένους 17, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, θα έχει barbecue event το Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι. Θα μπορείτε να πάτε να φάτε κούτρα και να ακούσετε πολύ ωραίες μουσικές σε συνεργασία με το όχι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο, το 1055 Rock, το οποίο ελπίζω να βάζει περισσότερο Tool και Faith No More και Grants και Stone Rock από ό,τι βάζει συνήθως.
Ρεγκίνα ήδη και αξεσουάρ μπάνιου στην πρώτη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Ρεγκίναμπάνιου.gr για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων. Και βεβαίως η τεχνική εταιρεία Αναδομό, 10 χρόνια γενέθλια αυτή τη χρονιά και 10 άτοκες δόσεις σε κάθε ανακαίνιση. Φίλος, ξεκινάει πρώτο μήνυμα. Μπράβο στον Φράγκο και στον Φιλίπποφ για τα συγχαρητήρια και την παραδοχή ανωτερότητας παρά την ένταση. Αναφέρεται στο βόλεϊ και ότι συνέβη. Εγώ το είπα και εκείνη τη μέρα στον Δημήτρη Δαναξή που βγήκα. Ήταν σαν να άνοιγε την πόρτα του ΠΑΟΚ αυτά που έλεγε. Έχει χάσει τη θέση βασικό του στη Βακτή για λόγους που ξέρουν στον Ολυμπιακό, δεν το γνωρίζουμε εμείς. Είχε μιλήσει ο Φιλίππο με τον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι και αυτά που έλεγε ήταν σαν να λέει: άντε, λάτε να με πάρετε. Μάλιστα. Πάντως εντάξει, είναι και τα αυτονόητα. Δηλαδή τώρα εντάξει, τι να πούνε του παίκτη του Ολυμπιακού. Όταν χάσαν τελευταίο σετ. Τελευταίο σετ 25-15, παιδιά. Δηλαδή. Με 10 πόντους διαφορά δεν μπορούσε να πάρει. Έφτασε μέχρι 13 ή 14. 14. Τώρα, έχουμε διάφορα θέματα ποδοσφαιρικά έξω από το αγωνιστικό. Όλοι καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια να πλήξουν τον ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί τώρα με κύριο στόχο και πάλι, νομίζω, όπως το 2014, να παρεύουν βαθμολογικά στα play-off. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει, που είπαμε και προχθές, ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που στέκεται απέναντι στον ΠΑΟΚ και ψάχνει οποιοδήποτε τρόπο να δημιουργήσει θέμα στο ΠΑΟΚ. Έχει σαν στόχο να προσανατολίσει από τα δικά της προβλήματα και θα κάνει τα πάντα ώστε να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον. Αυτό που έκανε ο Μπέργκ προχθές τους δημιούργησε τεράστιο θέμα, όχι ότι έκανε κάτι εσκεμμένα ή βάση έτσι σχεδίου και... Είναι αλήθεια, είπε ο Μπέργκ, ότι και εγώ θα σκεφτώ αν θα μείνω και αν θα πρέπει να μείνω αν ισχύσουν όλα αυτά τα οποία λέγονται για μειώσεις, budget κτλ. Κτλ. Πολύ σοβαρά θέματα για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις αδειοδοτήσεις. Έχουν και εκεί τεράστια αγωνία αν καταφέρουν να αδειοδοτηθούν ή αν θα έχουν προβλήματα. Κατά τα άλλα οικονομικά, εντάξει, καταλαβαίνετε όλοι τι γίνεται και με τις απομακρύνσεις υπαλλήλων και με τη μείωση του budget που έχει προαναγγελθεί. Και έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες με όποιο τρόπο μπορούν να στρέψουν άλλο το ενδιαφέρον και να τα βάλουν με τον ΠΑΟΚ. Με αφορμή, έτσι λένε, τον αποκλεισμό από το κύπελο. Βλέπετε ότι ούτε οι Παναθηναϊκοί βέβαια πιστεύουν σε αυτή την προσπάθεια. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Νομίζω ότι θα στραφούν εναντίον τους και στα επόμενα παιχνίδια, όπως το έκαναν και στα προηγούμενα. Από την άλλη, η πλευρά του Ολυμπιακού με τους συγγενείς του κυρίου Μαρινάκη στη Νέα Δημοκρατία κάθε μέρα και αυτοί βάλουν κατά του ΠΑΟ, κατά του Σαββίδη. Σήμερα ήταν η σειρά της κυρίας Μπακογιάννη στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, όλος τυχαίως. Και εκείνοι σέρνουν ένα άλλο χορό με το δικό τους τρόπο. Η ΑΕΚ έχει, εντάξει, τα δικά της, προσπαθεί να κρατήσει μια πιο ουδέτερη στάση και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι πρέπει να προετοιμαστούν όλοι για μια τεράστια μάχη στα play-off. Τεράστια μάχη. Καλό κάνει στον ΠΑΟΚ όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Εκεί που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ ακόμα να πανηγυρίζει, ακόμα να είναι σε άλλη κατάσταση, να εφησυχάσουν όλοι. Βλέπετε από χθες δημιουργείται ένας ξυσικωμός. Αντιδρούν ήδη οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ βλέποντας το τι συμβαίνει. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο πλέον το τι συμβαίνει. Εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα, μιλάμε για ένα στημένο έργο εναντίον του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη, εναντίον του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη. Και αν επιλέγεις μια στρατηγική να κινηθείς απέναντι σε έναν επιχειρηματία, είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε σε έναν βαθμό στην χώρα που ζούμε. Αλλά το να εμπλέκεις και την ομάδα μαζί δείχνει τουλάχιστον αφέλεια και βλακεία. Παρότι κανείς μας δεν είναι ικανοποιημένος από την κυβέρνηση που τρέχει τη χώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, βλέπουμε ξαφνικά και μια αντιπολίτευση η οποία εξυπηρετεί συμφέροντα.
είναι μια ισορροπία που πρέπει να την προσέξουμε και εμείς, μην χρεωθούμε ότι είμαστε και τίποτα ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Σαφώς και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που ζούμε καθημερινά και τα όσα πληρώνουμε δεξιά και αριστερά. Ναι, γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε και το τι λέει ο Σαββίδης για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που τον σκίζει ο άλλος εδώ και 2 μήνες υπόγεια για να τον πονέσει, αβαντάει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και αυτό δεν είναι πολύ ελληνικό. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι και πολύ ορθολογικό. Από εκεί και πέρα, εδώ μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο απέναντι στον ΠΑΟΚ χυδαίο. Εντάξει. Και αυτό αφορά εμάς. Που έφτασε σε αποκορύφωμα να απαγορευτεί η παρουσία πολιτικών της Θεσσαλονίκης στον τελικό του Βόλου, παρότι το διαψεύδουμε. Μόνο Ζαγοράκης εμφανίστηκε, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής. Ενώ... Ναι, και δεν ελέγχεται, δεν μπορεί να ελέγχεται. Δηλαδή. Ναι, είναι, ενώ είναι όπου γάμος και, και χαρά η Βασίλο πρώτη, ξαφνικά δεν εμφανίστηκε κανείς στον τελικό. Δείγμα που επιβεβαιώνει τις υποψίες που είχαμε για το τι γραμμή υπάρχει στο συγκεκριμένο κόμμα. Ούτε καν ευχές. Ευχές μουδιασμένες. Για το Βόλεϊ. Για το Βόλεϊ, τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, σουξουμούξου. Κρίμα. Δεν είναι, είναι ντροπή. Κρίμα, είναι σε δύσκολη θέση. Δεν είναι σε δύσκολη θέση. Οι ίδιοι επιλέγουν να είναι σε δύσκολη θέση. Ναι, ναι. Εμένα, αν μου λέει κάποιος να με ξεφτύνει. Δηλαδή, είμαι εγώ πολιτικός και μου λέει ο ηγέτης του κόμματός μου ότι αδερφέ, εδώ την εκλογική σου περιφέρεια θα την σκίσουμε. Ωραία, και θα σε ξεφτυλίσουμε. Και εγώ να κάθομαι και να μένω σιωπηλός και να μην παρετούμε από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τότε δείχνει αν μη τι άλλο δεν έχεις κάτι άλλο ζωή σου να κάνεις. Δηλαδή, δεν είσαι ενεργός στην αγορά, δεν έχεις ανασφάλεια, αν μη τι άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή από μόνος σου να σταθείς. Και δεύτερον, δείχνει ότι είσαι μια προσωπικότητα η οποία απορούμε όλοι πώς εκλεγόσουν τόσα χρόνια. Αλλά είναι και η ευθύνη του κοινού το οποίο ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν το έχουν. Η επόμενη μάχη είναι βεβαίως εντός γηπέδου και εκεί είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του ΠΑΟΚ να τους κλείσει το στόμα εντελώς ποδοσφαιρικά, με την αξία της, με τη δυναμική της, όπως τους κέρδισε στο πρωτάθλημα, όπως τους κέρδισε στο κύπελο, να τους ξανακερδίσει στα play-off, για να καταλάβουν όλοι ότι ποδοσφαιρικά είναι ένα επίπεδο κάτω. Ξεκινάει η μάχη την Κυριακή. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει τη βαθμολογία 5-0 κόντρα στην ΑΕΚ και μετά στρέχουν. Να λένε για τον Καλφόγλου που άφησε 3 μέτρα offside τον Ενρίκε και όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερη μάχη θα αφορά βεβαίως τη δικαστική διαδικασία για τα επεισόδια στο Βόλο. Εκεί ήδη βλέπετε ότι ασκούνται πιέσεις για να ασκηθεί δίωξη κατά του ΠΑΟΚ για εκτεταμένα επεισόδια ακόμα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Τα βλέπετε τα δημοσιεύματα, βλέπετε αναφορές. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί, αλλά για πράγματα που γίνανε, για τα γεγονότα που έγιναν πριν φτάσουν οι αποστολές, για τα επεισόδια στις κερκίδες. Φυσικά. Δεν είναι επεισόδια στις κερκίδες, είναι μια γέφυρα. Είναι η κερκίδα του γηπέδου. Αυτά είναι όλα είναι. Θέσεις, είναι μια γέφυρα που ενώνει τους δύο κόσμους. Ναι, όλη την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Επεισόδια αφού έφτασαν οι αποστολές, επεισόδια στο γήπεδο, εντός αγωνιστικού χώρου και αυτά, αν τα είδε κανείς, ας τα καταγράψει. Ότι έγιναν επεισόδια εντός γηπέδου και την ώρα που ήταν οι ομάδες εκεί. Να δούμε ποιος θα τα αποδείξει αυτό. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Φυσικά έγιναν απίστευτα πράγματα, έπεσε πάρα πολύ ξύλο, όπως όλοι το είδαμε και το καταγράψαμε. Βεβαίως θα κινητοποιηθούν όλες οι αρχές για το μάτς που έγινε στις 6 Μαΐου. Θα τηρηθούν οι διαδικασίες και κάποια στιγμή σύντομα, 5-10 μέρες, θα βγουν οι αποφάσεις. Για το μάτς που έγινε 1η Απριλίου είναι το θέμα ότι δεν έχουν βγει αποφάσεις. Είναι σαν ψέμα. Θα βγει η απόφαση για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της 6 Μαΐου, δηλαδή θα έχει τελειώσει η διαδικασία και δεν θα έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία για το Ολυμπιακό Σπαρτανιάς της 1η Απριλίου. Είναι ώρα ο ΠΑΟΚ να κατονομάσει αυτόν ή αυτούς που με σχέδιο και με πρόθεση παραβίασαν τα καθήκοντά τους και πέτυχαν να καθυστερήσει η διαδικασία, να επικυρωθεί η βαθμολογία και όλη αυτή η υπόθεση να πάει για το καλοκαίρι, για το επόμενο πρωτάθλημα. Έχει στοιχείο ο ΠΑΟΚ, ξέρει ποιος είναι. Δεν τα συσχετίζουμε τα θέματα.
Απλώς κάνουμε μια αναφορά για να καταλαβαίνουμε και τι και γίνεται. Είναι χαλίφι, θες του χαλίφι τώρα για να καταλάβουμε. Εντάξει. Ούτε θα είναι ο ΠΑΟΚ σε πιο εύκολη θέση για το ΠΑΟΚ και τα γεγονότα αν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για τον αγώνα του Πλατανιά. Απλώς λέμε πώς κινούνται οι διαδικασίες. Μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Αναφερθήκαμε στο στόχο που έχει πάει ο Παναθηναϊκός και πρώτοι από όλους τους κατάλαβαν οι Παναθηναϊκοί οι ίδιοι. Αναφερθήκαμε στο στόχο που έχουν οι συγγενείς του κυρίου Μαρινάκη, γιατί πλέον εκεί το θέμα είναι καθαρά συγγενικό, το τι συμβαίνει. Δεν είναι υπάρχουν όλη η Νέα Δημοκρατία στο ίδιο τέτοιο, είναι οι συγγενείς, οι πρωταγωνιστές. Μεμένος. Οι ηγέτες. Ναι, τυχαίνει να είναι. Ναι. Μεμένος κατά του ΠΑΟΚ, το φανές για τα πολιτικά δεδομένα. Και η ζωή συνεχίζεται. Και βασικά δεν ακούμε κανένα βουλευτή Θεσσαλονίκης να μιλάει. Εντάξει. Παιδιά, καμπανάκι, δεν κυκλοφορείτε στον δρόμο, θα έχετε πρόβλημα. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Κάντε μια ηρωική έξοδο τώρα που είναι νωρίς. Δύσκολα είστε. Φίλος θυμίζει τις ανακοινώσεις των δύο πρώτων συνδέσμων του ΠΑΟΚ που έχουν αντιδράσει σε όλη αυτή την κατάσταση, και του Κορδελιού και του Πανελληνίου. Ήδη έχουν πετύχει πράγματα όλοι αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν τον ΠΑΟΚ ως τον κακό του ποδοσφαίρου, θέλουν να του στερήσουν το ηθικό πλεονέκτημα που έχει ως η πιο καθαρή ομάδα από τις μεγάλες, γιατί αυτό είχε ο ΠΑΟΚ και το έχει και θέλουν να το στερήσουν. Και η μάχη τώρα ξεκίνησε. Και θα είναι δύσκολη η μάχη και μέσα στα play-off και στην πορεία. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι τα play-off αυτά είναι τα πιο δύσκολα από όλα όσα έχουμε δώσει. Παρότι ξεκινάμε με πλεονέκτημα βαθμολογικό, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, οι παίκτες μας, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτή τη στιγμή έχουν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γύρω από το στημένο κλίμα που διαμορφώνεται για την ομάδα. Ο κόσμος θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος και αν έχει απόψεις διαφορετικές μέσα από το κλαμπ, όποιος και αν έχει διαφορετική θέση, δεν σημαίνει τίποτα. Όλοι έχουν έναν κοινό σκοπό και αυτός είναι να εκθέσουμε όλους όσους προσβάλλουν τον ΠΑΟΚ με τη στάση τους. Και αρχής γενομένης από την Κυριακή, η ομάδα πρέπει να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δαγκώνει και να παίρνει αυτό που θεωρητικά σε πρώτη φάση αξίζει. Γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα από όλους. Αυτό είναι το ρεζουμέ της όλης ιστορίας. Διαφωνείς? Όχι, ήδη η συσπήρωση όλο και μεγαλώνει για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάποια μηνύματα για τα διαρκείας. Ναι, κανονικά είναι την ισχύουν στα play-off. Είμαστε παρά 25. Επιστρέφουμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κατσαρή, ο οποίος αναφέρεται και σε αυτά τα ζητήματα σε πολύ λίγο από τώρα, στο δεύτερο ημίωρο για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Μας γράφουν και φίλοι για το τι είπε ο Τσίπρας σήμερα σε εγκαίνια κέντρου υγείας στο Εύωσμο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή το ΣΟΗ έχει ανοίξει πόλεμο κατά του ΠΑΟΚ, εμείς εδώ να πάρουμε θέση υπέρ των άλλων. Αυτά δεν γίνονται, δεν έχουν νόημα και δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Είπε ο Τσίπρας, τα βλέπουν όλα πέτσινα, είδαν πέτσινο και το κύπελο του ΠΑΟΚ και το κέντρο υγείας κτλ. Εντάξει, ούτε μας ενδιαφέρει, δεν έχει κανένα νόημα. Και δεν καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνουμε, γιατί πρέπει να πάρει οποιοδήποτε θέση υπέρ του άλλου, επειδή τον θίγει το ΣΟΕ εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βρίσκουμε λογική και δεν πρόκειται να το κάνουμε κιόλας σε καμία περίπτωση. Ούτε μας ενδιαφέρει ο Τσίπρας και δεν νομίζω ότι έχει κανείς να πει τίποτα θετικό για αυτόν. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο βόλι και στον ΑΣΥΓΜΑ γενικότερα.
ο πρόεδρος του ΦΑΣΥΓΜΑ, ο κύριος Θανάσης Κατσαρής, που βρέθηκε χθες στο γήπεδο και οι παίχτες του πήγαν και το τρόπο, γιατί φυσικά έχει μεγάλο μερίδιο και στη φετινή επιτυχία. Βασικός χρηματοδότης, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Και αυτός που παίρνει και τις πιο μεγάλες αποφάσεις, είδαμε ότι και στο θέμα του Καλμαζίδη το είπαμε, αλλά το λέγει συνέχεια και ο κ. Τσαλόπουλος. Ο Κατσαρής πήρε την απόφαση. Μίλησε στο ΠΑΟΚ 24. Ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης έχει κάνει την συνέντευξη. Θα ακούσουμε όλα όσα είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, που βεβαίως θέτει και το θέμα της συμφωνίας, που δεν την ονομάζει και συμφωνία καν, αλλάζει έτσι τον ορισμό για το τι συμβαίνει μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ, και για το Βόλι μιλάει και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ας ακούσουμε, αν είμαστε έτοιμοι, τον κύριο Κατσαρή, τι δήλωσε στον Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24. Εκεί την ώρα που δεν σας πίστευε κανείς και προσωπικά σας είχα κάνει και κριτική και αναθεώρησα και ζήτησα και συγγνώμη και στον αέρα. Κάνετε μια κίνηση ματ, νομίζω που δεν την περίμενε κανείς, με μια τρελή ζαριά με την αλλαγή προπονητή και φέρετε τα πάνω κάτω. Την ώρα αυτή μιλάμε εκ του αποτελέσματος και θεωρούμε ότι πέτυχα. Κανένας δεν μπορεί να προδιαγράψει το αποτέλεσμα που θα έρθει όταν κάνει μια κίνηση. Απλώς οι συνθήκες ήταν τέτοιες και τη στιγμή εκείνη, κατά την άποψή μου και τη λογική μου, γιατί πάντα βάζω πάνω απ' όλα τη λογική και τον ΠΑΟΚ. Είδα ότι ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να πάει χαμηλότερα. Δηλαδή έχανε με τα χέρια κατεβασμένα. Εγώ τιμάω τους προπονητάς, τιμάω αυτούς που δουλεύουν στον ΠΑΟΚ και δεν έχω τίποτε προσωπικό με κανέναν και ποτέ. Όταν όμως βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να προχωρήσει, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Κάθε επόμενο βήμα δεν είναι ότι δεν το κάνεις γιατί δεν θέλεις τον προπονητή. Γιατί από αυτό μόνο χαμένος βγαίνεις όσον αφορά τα οικονομικά. Διότι αυτή τη στιγμή φέραμε έναν προπονητή, το φέραμε από την Αργεντινή. Εισιτήρια, μισθοδοσίες, σπίτια, αυτοκίνητα, πολλά χρήματα. Άρα λοιπόν δεν το κάνουμε γιατί έχουμε κάτι με τον προηγούμενο. Το κάνουμε γιατί το απαιτεί η συγκεκριμένη στιγμή. Πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω για να μπορέσεις να ξυπνήσεις αυτούς τους αθληταράδες που είχες. Γιατί εγώ νομίζω ότι ήτανε ναρκωμένοι οι παίκτες μας. Δεν ήτανε εμφάνιση ειδικά στον τελικό του κυπέλλου. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη σας πρώτη απογοήτευση. Εκεί ήταν. Εκεί ένιωσα πολύ άσχημα. Όλα έγιναν εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ για μένα είπα δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Και στην Κοζάνη, μέσα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, είχατε δηλώσει πάλι στο Λίμπερο 107,4 ότι έρχονται αλλαγές στο Βόλι, αλλά δεν τις είχαμε καταλάβει και το βράδυ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει να παίζει τον Παμποκαϊκό και να χάνει 2-0. Να παίρνει η ομάδα την τελευταία αγωνιστική αυτό που θέλει η αντίπαλός μας, που ήθελε τους δύο για να εξασφαλίσει τον έναν πόντο για να τερματίσει δεύτερη, από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αν ήθελε έπρεπε να του δώσει τον πόντο, όχι να μας δώσουν αυτοί τους πόντους. Εκεί έδεσε το γλυκό που λέμε. Σήμερα όμως που μιλάμε του εξασφαλούς, παίρνετε το τρίτο πρωτάθλημα και όλοι το χαρακτηρίζουν το πιο μάγικο, γιατί υπάρχει και η κόντρα με τον Ολυμπιακό σε όλα τα επίπεδα. Μια κόντρα που σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες του ΠΑΟΚ 24 και εσείς και ο κύριος Σαββίδης, μάλλον πηγαίνετε σε ολομέτωπη επίθεση από εδώ και πέρα, σε όποιον προσβάλλει και δεν σέβεται τον ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Σαββίδης είναι δίπλα μας σε όλα τα αθλήματα, γενικά στον Εραστέχνη. Έχει δώσει μια υπόσχεση ότι θα βοηθήσει και το βόλεϊ. Πιστεύω με τη βοήθειά του να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, δηλαδή να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη. Διότι μέχρι τώρα οι τρεις τίτλοι μεγαλώνουν τις απαιτήσεις. Όταν τρεις φορές είσαι πρωταθλητής Ελλάδος, δεν μπορεί πλέον να επαναπάβεσαι εδώ. Πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί και με τη βοήθεια του κυρίου Σαββίδη να κάνουμε μια ομάδα που να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα.
Πρόεδρε, και επειδή ο κόσμος, ξέρετε, όλο το καλοκαίρι θα διαβάζει για διάφορα πράγματα, επειδή πρέπει να ξέρουμε για να μην κουράσουμε και τον κόσμο, εσείς βλέπετε τη νέα συμφωνία με τον Πρόεδρο του κ. Σαββίδη να έχει τελειώσει πριν τον Ιούνιο ή μιλάμε για πιο μετά? Η συμφωνία δεν έχει καμία σχέση, η συμφωνία με τον κύριο Σαββίδη. Με τον κύριο Σαββίδη είμαστε σε τέτοια σχέση αρμονική που δεν με ενδιαφέρει η συμφωνία. Είναι στα λόγια δηλαδή? Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή πλέον, το τελευταίο διάστημα, συνεννοούμαστε με τα λόγια. Ό,τι πει ο ένας, το τηρεί ο άλλος. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε συμφωνίες. Συμφωνία είναι να κάνει ο κύριος Σαββίδης αυτό που κάνει και για το ποδόσφαιρο. Εσείς, Πρόεδρε, είστε 17 χρόνια στον Ερασιτέχνη. 19. Ναι, αλλά δεν είστε και άσχετοι από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ και γενικά πολλά, έχετε γνώσει όλα. Πώς βλέπετε αυτόν τον πόλεμο που δέχεται ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες από πολιτικούς, στο Σαββίδη πόλεμο από τους πάντες, γενικά στον ΠΑΟΚ, σε όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ? Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός να τα βρίσκουν και να πηγαίνουν κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάντα κυνηγάνε το δυνατό. Έτσι δεν γίνεται? Πριν από το ΠΑΟΚ και το Σαββίδη, ποιον κυνηγούσανε? Τον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν δυνατός. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός κυνηγούσανε τον Ολυμπιακό. Τώρα όλοι αυτοί κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον είναι η δύναμη σε όλα τα επίπεδα. Και ένα τελευταίο, το μήνυμά σας στον κόσμο, γιατί είπαμε για αυτό τον πόλεμο και μάλλον νομίζω ότι χρειάζεται και μια μεγαλύτερη συσπήρωση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ να πιστέψει σε αυτούς που είναι μπροστάριδες, να στηρίξει τους παράγοντες που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, και όλοι μαζί θα κάνουμε πράγματα που δεν θα μπορέσει κανένας να μας βλάψει. Αυτά μας δήλωσε ο κύριος Κατσαρής. Στο ξεκίνημα είπε ότι εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκα. Δεν ήταν κανείς σίγουρος τι θα γινόταν όταν έπαιρνε την απόφαση να αλλάξει τον προπονητή, τότε που σχεδόν όλοι ασκήσαμε κριτική. Από και πέρα είπε δεν υπάρχει θέμα συμφωνίας με το Σαββίδη πλέον, όπως έγινε τότε το 12, το σήμα, τι γίνεται, το πάγιο ποσό κτλ. Το εξηγήσαμε ότι ήδη ο Σαββίδης βλέπει θετικό το να συζητήσει με τον Κατσαρή για το κάθε τμήμα τι χρειάζεται ακριβώς για να ισχυροποιηθεί, να πρωταγωνιστήσει. Και τέλος αυτό που είπε για τον ΠΑΟΚ, που πράγματι δυναμώνει και έχει μπει στο στόχαστρο αντιπάλων, ομάδων, μέσων, έτσι, πολλών και διαφόρων που θέλουν να τον μειώσουν. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε και δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε σχήμα λόγου, ούτε προπαγάνδα. Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε, και θα δούμε και άλλα επεισόδια σύντομα αυτής της προσπάθειας. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μέσα στο γήπεδο δίνεται καλύτερη απάντηση. Πάντα. Γι' αυτό λέμε ότι τα play-off αυτά είναι πάρα πολύ ξεχωριστά στο ποδόσφαιρο. Λογικά θα το καταλάβουν και όλοι. Πρώτα οι Έλληνες παίκτες που αφουγκράζονται καλύτερα, φυσικά ο προπονητής. Θα περάσει το μήνυμα και στους ξένους ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει στη σεζόν. Τίποτα. Ο στόχος της πρωτιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος για τον ΠΑΟΚ. Και τον έβαλε ο Σαββίδης πρώτα απ' όλα, που τους ζήτησε την πρωτιά για να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ και το καλοκαίρι συμμετοχή στους ομίλους του Champions League. Φυσικά, τι είναι αυτό, μικρή υπόθεση. Και γιατί θα είναι η καλύτερη απάντηση και το καλύτερο επιχείρημα σε όλους τους άλλους που θέλουν να μειώσουν τον ΠΑΟΚ. Αν το εμπεδώσουν για μια τρίτη φορά, ποια είναι η καλύτερη ομάδα, θα ηρεμήσουν, μάλλον, στο καλοκαίρι. Με αφορμή αυτό πρέπει να πούμε ότι ο Σαββίδης, για τους δικούς του λόγους, δεν έχει ανοίξει το θέμα προπονητή στο ποδόσφαιρο. Δεν το έχει κρίνει σκόπιμο ακόμα. Γιατί συμβόλαιο δεν έχει? Συμβόλαιο έχει για ένα συν ένα χρόνο να το ενεργοποιήσει, ας πούμε, για να το ανακοινώσει και να πει ότι δεν τίθεται θέμα. Έλεγε ότι δικαιώθηκα, ότι έκανε, ότι έλεγε. Τι να δεν κάνει, το έχει συζητήσει ούτε με τον Ίβιτς. Θα μπορούσε να γίνει σε τέτοιες στιγμές χαράς και επιτυχίας, θα μπορούσε να πει κάτι. Δεν είπε τίποτα. Ούτε στην πανηγυρική ομιλία. Έχει 6 ντέρμπι να δώσει η ομάδα. Ναι, αυτό πρέπει να παίζει ρόλο μεγάλο. Δεν θέλει να εφισχάσει κανείς.
ούτε ο Ίβιτς. Όχι δεν τον πιστεύει ή δεν τον τεστάρει, αλλά είναι αυτής της λογικής. Ότι δεν τελείωσε κάτι με το κύπελο. Τώρα αρχίζει. Δεν έκλεισε κανένας κύκλος. Δεν είναι, ήρθε κάτι σπουδαίο και πρέπει να... Δεν τελείωσε χρονιά. Δεν τελείωσε. Και γι' αυτό το αφήνει ανοιχτό. Εκείνος θα επιλέξει το timing. Ο Ίβιτς χθες είπε ότι περιμένω, θα δούμε. Όταν μίλησε στη Σερβία. Προφανώς δεν θα τεθεί κάποιο θέμα. Έτσι πιστεύουμε, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι ακολουθεί αυτή την τακτική ο Σαββίδης και μάλλον με αυτόν τον τρόπο θέλει να τονίσει την πολύ μεγάλη σημασία που έχουν τα play-off. Την πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι το μήνυμα περνάει ήδη σε όλους και την Κυριακή, για παράδειγμα, η Τούμπα θα είναι πιο γεμάτη από κάθε άλλο παιχνίδι. Από κάθε άλλο παιχνίδι. Αυτό το πάω ΚΑΕΚ ειδικά, εντάξει είναι και το πρώτο, που πάντα παίζει μεγάλο ρόλο, το πρώτο μάτς στα play-off, είναι τα μισά play-off. Αυτό το πρώτο μάτς. Και θα δούμε και τα επόμενα. Με Βόλη θα επιστρέψουμε. Με αφορμή όλες τις δηλώσεις που έγιναν χθες, βεβαίως δεν είπαμε ότι ο Ελγκέτα παραμένει και την επόμενη σεζόν. Ο πρόεδρος βάζει στόχους σε κάθε ομάδα και ο πρόεδρος λέει ότι πήραμε 3 πρωταθλήματα, πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση και στην Ευρώπη. Εκεί θα στοχεύσουμε τώρα. Απαντάει ο Ελγκέτα και λέει: ναι, καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα πάντα το πρωτάθλημα είναι ο πιο σημαντικός στόχος. Και ίσως είναι λίγο δύσκολο να τα δούμε όλα μαζί. Για παράδειγμα λέει ο Ντάντε δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς. Δεν γίνεται. Άρα μάλλον δεν μπορεί και να παραμείνει ο Ντάντε. Έκανε ένα συλλογισμό έτσι στον αέρα ο Ελγκέτα εκείνη την ώρα. Φυσικά όλοι θέλουν τον Σαφράνοβιτς, φυσικά ο Γκόμες θα είναι ο ηγέτης, αν όλα πάνε καλά. Ακόμα το χέρι δεν το πολύ κουνάει. Εντάξει, ναι, είναι νωρίς ακόμα. Έχει 3 μήνες περιθώριο, ακόμα έχει. Αλλά αυτό ήταν ο διαγώνιος, δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις. Πασαδόρος μαζί με τον Τερζή, βεβαίως κάποιος άλλος. Και οι επόμενες αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ξανά, για να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Όλα αυτά μαζί για ένα ΠΑΟΚ που προφανώς θα μείνει σε υψηλό επίπεδο, προφανώς θα έχει και πάλι μεγάλο μπάτζετ. Μεγαλύτερο προφανώς από αυτό που ακούμε. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα με την αναδομό. Αναδομό παρανακαίνεις.gr το site για να πάρετε ιδέες για ανακαινήσεις μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, επαγγελματικού χώρου. Τηλέφωνο 2311-241-508. Ρεγκίνα, υδραυλικά είδη, αξεσουάρ μπάνιου σε επιλεγμένα καταστήματα, τα κορυφαία είδη στο χώρο. Για μπαταρίες, με ένα τηλέφωνο, εφόσον μείνει τα μπαταρία, στο 2310-545-999 βρίσκεται λύση. 2310-545-999. Το μεγάλο τουρνουά, το MMA GFC, το Σάββατο στο PAOK Sports Arena. Θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για αυτό, έχοντας δίπλα μας σε λίγη ώρα, μετά τις 1.30, τον κορυφαίο αθλητή του είδους, τον Γιάννη Ρουσμανίδη, θα είναι εδώ πέρα να μας μιλήσει για αυτό το ξεχωριστό event που θα γίνει στο PAOK Sports Arena το Σάββατο. Άρα αναμένουμε και την έλευσή του στα στούντιο του Λίμπερο 104. Ένα μικρό διάλειμμα για να μπούμε στη δεύτερη ώρα και έχουμε άλλη μια συνέντευξη και εδώ παρουσία στο στούντιο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεύτερη ώρα στο PAOK 24 και στον Λίμπερο σήμερα Τετάρτη. Δεν αναφέραμε νωρίτερα το τελικό αποτέλεσμα στο match των ομάδων K20 και όμως ατρόμητος ΠΑΟΚ έλξε 7-0. Απίστευτο φαίνεται, αλλά είναι αληθινό. Mm-hmm. Πάμε στο επόμενο θέμα, να καλησπερίσουμε έναν φοβερό αθλητή και να μιλήσουμε μαζί του και με τη βοήθεια του Γιώργου του Ατρίδη.
στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Θα μείνουμε στην ομάδα Βόλεϊ, η οποία χθες το βράδυ είχε άλλο ένα έτσι μικρό πάρτι από χαιρετιστήριο. Ωραία ήταν. Πλέον κυκίσουνα. Ναι, πήγα μπουζα ντάντα. Την είχα καβατζωμένη. Ήταν η τελευταία συνάντηση γιατί φεύγουν αθλητές, έφυγε ο προπονητής, έχουν διεθνείς υποχρεώσεις στην εθνική ομάδα. Τέλος η χρονιά. Ξανά σε κάνα 2-3 μήνες θα βρεθούν. Και θα έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι για τα σχέδια που θα γίνουν για τη δημιουργία της επόμενης ομάδας. Ήδη αναφέραμε κάποια στοιχεία, όπως υπόθηκαν από τους ανθρώπους που αποφασίζουν, από τη διοίκηση και τον προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό από χθες ότι πάλι αναζητεί ευθύνες και μάλλον θα τους αλλάξει όλους για άλλη μια χρονιά, γιατί έχασαν το πρωτάθλημα, και δίνει συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και καταδικάζει βέβαια και τα επεισόδια τα οποία έγιναν στο τέλος του αγώνα. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης για σεμινάρια, μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια οικονομικά, σεμινάρια στην πληροφορική. Αυτή την εποχή Εθνική Αμήνη 14α, 2310 22 29 62. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πληροφορίες datalabs.edu.gr. Δεύτερη ώρα με Alter Ego. Ήταν εκεί ο πρωταθλητής χορηγός του Βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Πήγε να γιορτάσει μαζί με την ομάδα alterecofashion.gr με ένα εκπληκτικό κατάστημα 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και ένα ακόμη στην Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Alterecofashion, εκπληκτική ένδυση, casual, λίγα μπριάτικη, ό,τι θέλετε μπορείτε να τη βρείτε. Δεύτερο είναι με ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων Ότο Καλογεράς με τρία καταστήματα, Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης, αλλά και Εσπερίδων 19 στην παλαιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου. Τα πάντα για αυτοκίνητο και σέρβις και φανοπείο και βαφείο και ανταλλακτικά και όλα. Για τέντες τοποθέτηση και αντικατάσταση Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, στο 2310-430-011 και στη Χαλκιδική, έτσι, Χανιώτη, και εκεί. Και τα ειδηγινής Φτύκας, Πλακίδια και ειδηγινής στην Καροτούμπα, Απόλλωνος 37-39. Πάμε αρχικά να καλησπέρασουμε τον Γρηγόρη τον Ατρίδη που θα μας βοηθήσει. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Και μαζί να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κορυφαίο αθλητή της χρονιάς στο Βόλι, στον Αλεξάνδρη Σαφράνοβιτς, ο οποίος μας ακούει. Άλεξ, καλό μεσημέρι, γεια σου. Hello. Στα αγγλικά. Good morning, Alexander. Hello, how are you? Fine, fine. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να μας πει αν νιώθει ότι ζει μερικές έτσι από τις πιο ωραίες μέρες, στιγμές της καριέρας του, από όλα όσα βιώνει από την Κυριακή, εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, από όλα αυτά. Alexander, the first question is if that days are part of the best times in your career. And we are asking that because we have seen you celebrating with the team the championship also in the airport with the fans. Yeah, definitely. It's you know, like it's one of the happiest day, you know, because the fans of PAOK give us a lot of love, you know, like they appreciate a lot for what we did. Yeah, we're having fun these days. Σίγουρα είναι πολύ καλές ημέρες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, εκτιμά πάρα πολύ αυτό που πετύχαμε και κάναμε, και γι' αυτό το λόγο είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι, πολύ χαρούμενοι. Θέλει να μας μιλήσει για την κατάκτηση του αθλήματος σε μια τόσο δύσκολη χρονιά στο τέλος. Εντάξει, αρκετοί με την εξέλιξη που είχαν και τελική μίλησαν για έκπληξη για αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Πώς το εδίωσε εκείνος? Alexander, a lot of people has told that it was a surprise that PAOK won the championship, and the main reason for that was that
for a long time in that season, Olympiacos seemed to be the best team according to its appearances and its results. Was it a surprise for you? What's your opinion? You know, like, we had a difficult time this year, you know, because of many reasons, you know, injuries, some bad periods. Surprise, you know, like, I would not say it was like such a big surprise, you know, because okay, PAOK, Olympiacos, this season they were favorite, you know, like they play really good volleyball. They didn't lose to anyone except one game with Syros, I think, 3-2 or something like this. Also, on the mental side, you know, like, they were a little bit more stronger than us before the playoffs, because, you know, like, we lose against them all the games, whatever we play, home, outside, cup, league cup, you know, so... but I will not say surprise, you know, like, because I through all the way I believe that there is a potential in this team to do something big, you know. So it was not that I was so shocked that, oh wow, we won the championship. Okay. Αυτό που μας λέει είναι πως ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια χρονιά στην οποία υπήρχαν πολλές δυσκολίες, είτε είχαν να κάνουν αυτές με τους τραυματισμούς που δυσκόλεψαν τον ΠΑΟΚ, είτε με τις κακές περιόδους που είχε η ομάδα συνολικά μέσα στη σεζόν. Δεν θα έλεγε ότι είναι μια έκπληξη το ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, δεν είναι κάτι που τον εντυπωσιάζει, που μπορεί να πει «Ωου, πήραμε το πρωτάθλημα, καταφέραμε κάτι το οποίο δεν περίμενε», γιατί πάντα πίστευε στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, της δικής του ομάδας, του ΠΑΟΚ. Σίγουρα σε όλη τη σεζόν παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ήταν το μεγάλο φαβορί, είχε μόλις μία ήττα απέναντι στη Σύρο. Και γενικά ήταν δύσκολο αυτό που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο η ομάδα πριν να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα play-off είχε ιτηθεί σε όλα τα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, είχε χάσει και το κύπελο, και ήταν κάτι το οποίο δημιουργούσε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ στο τέλος είναι αυτός ο οποίος τα κατάφερε. Ήταν τόσο εντυπωσιακή η σειρά, έχει ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο με 3 breaks τελικούς? Alexander, we have seen that there was a lot of breaks in the finals. Was it something strange for you? Have you ever played in such a finals like that season in Greece? You know, like, in the playoff, especially in the final of the playoff, you know, like, it's... sometimes it's not really, really important the professional level. I mean, like, the volleyball level, how you play the game. You know, like, I think it's a lot about the mind. Mm-hmm. You know, it's the team who is more stronger in their mind, you know, like, they will success in the end. Yeah, you know, like, it was a difficult series because, you know, the Olympiacos beat us 3-0 in Emi, and then we came here to Palataki, we won 3-0, and then we won 3-2 there, you know, like, and then we came home to play fourth game, you know, like, maybe it was a little bit pressure because we are leading the series and we can close the series at home. I think it's the really important thing in this kind of series, it's a mental side, you know, like the team who is more concentrated, more confident in that moment will win the battle. Okay. Μας είπε ότι σίγουρα είναι μια έτσι περίεργη σειρά, μια ιδιαίτερη σειρά αγώνων. Για εκείνον, σε αυτά τα παιχνίδια στους τελικούς δεν είναι τόσο σημαντικό το πόσο υψηλού επίπεδου, πόσο επαγγελματικό βολή θα παίξεις, αλλά όλα βρίσκονται μέσα στο μυαλό. Περιγράφοντας τη σειρά, μας είπε πως το τι ακριβώς συνέβη με τις νίκες και τις ήττες εντός και εκτός έδρας, είπε πως είχαμε λίγη πίεση στο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στην έδρα μας και ίσως αυτό
μας επηρέασε. Ωστόσο, το σημαντικό για εκείνον είναι ότι ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του, κατάφερε στο τέλος να δείξει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και να δείξει ουσιαστικά ότι είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη νοοτροπία και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Δεύτερη χρονιά του στον ΠΑΟΚ, δεύτερο πρωτάθλημα, έστω και με ένα διάλειμμα την περσινή. Αν περάσουν τα χρόνια, τι θα νιώθει για τον ΠΑΟΚ, πώς πιστεύει ότι θα έχει στο μυαλό του τον ΠΑΟΚ, σαν μία από όλες τις ομάδες που έπαιξε ή κάτι σε κάνει ξεχωριστό με όλα αυτά που ζει εδώ? Alexander, you have played two seasons for ΠΑΟΚ and you have celebrated two championships. You are part of glory times of the team. We would like to ask you how you feel about that. What do you feel for ΠΑΟΚ and after some years at the end of your career, when you are going to look back, what would be ΠΑΟΚ for you? Would be one team of your career or something more unique? You know, first of all, it's really special, you know, like because when I came to ΠΑΟΚ the first year, you know, it was a really big club, but the volleyball team they never won any titles, you know, and I think in the first year we make a history for the volleyball club, you know. We won titles, we won two titles, we won the cup, we won the championship. And maybe in some moment, you know, like it changed my feeling about you, about the club, how I feel about everything, you know, like I say many times, you know, like for me ПАОК now it's like a second home, you know. Of course my first home it's my family and my wife, my kids, but my second home for me it's ПАОК. Ήταν πάρα πολύ special αυτό που έχω ζήσει με τον ΠΑΟΚ. Όταν είχα έρθει πρώτη φορά στην ομάδα ήξερα ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, ωστόσο το τμήμα βόλεϊ του συγκεκριμένου κλαμπ δεν είχε καταφέρει να παρηγυρίσει κάποιο έτσι μεγάλο τίτλο, κάποια μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε, πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο, ξαναπήραμε το πρωτάθλημα, γράψαμε ιστορία για το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ένα απλό κλαμπ για εμένα όπως τα υπόλοιπα. Όπως έχω ξαναπεί, νιώθω τον ΠΑΟΚ ως δεύτερο σπίτι μου. Το πρώτο μου σπίτι είναι η οικογένειά μου. Το δεύτερο σπίτι μου είναι ο ΠΑΟΚ και είναι κάτι ξεχωριστό. Άρα, και χθες όταν τον ρώτησαν, είπε ότι για την επόμενη χρονιά είπε πού να πάω. Εδώ, έτσι ανέφερε. Είναι θέμα χρόνου. Είναι τυπικό το να ανακοινωθεί ότι θα παίξει και του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Alexander, yesterday when you had been asked if you are going to stay to ΠΑΟΚ, you answered that you won't go anywhere else. Can you tell us something more about your future in the team? Have you decided to stay in ΠΑΟΚ and we should just say that there are some details for that agreement? You know, we still didn't make any official conversation, you know, like everybody will know that I want to stay, you know. I believe this club also want me to stay, so I think in couple days we will have the answer. Okay. Δεν έχουμε κάνει κάποια επίσημη συζήτηση ή συνάντηση με τους ανθρώπους του κλαμπ. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι και το κλαμπ θέλει να παραμείνω στην ομάδα και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες 2-3 ημέρες μπορούμε να ξέρουμε, να μάθουμε παραπάνω πράγματα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε και καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Ευχόμαστε. Alexander, thank you very much. Congratulations again for the championship and we hope that you are going to have more glory days with the team. I think it's going to be. Αυτό είναι. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank bye. You very much. Bye. Bye-bye. Κορυφαίος αθλητής, Γρηγόρη. Πολυδιάστατος, τα πάντα μέσα στο γήπεδο και αθλητής μεγάλων αγώνων επίσης.
αυτό το τελευταίο νομίζω ότι δεν μπορεί να αφισβητηθεί πλέον, γιατί αυτό που έχει κάνει ανεβάζοντας κατακόρυφα την αποδοσή του στα play-off και στα πολύ μεγάλα παιχνίδια στους τελικούς, και είναι και η διαφορά συγκριτικά με την όλη σεζόν που είχε στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Και αυτό που περιέγραφε πριν για τη σειρά των τελικών, νομίζω ότι ήταν από τους παίκτες που είχε και την νοοτροπία και την αυτοπεποίθηση και τη συγκέντρωση και έδωσε το κάτι παραπάνω. Κάποιες στιγμές στην περιγραφή, ακόμα και ο Κουρνέτας έλεγε πώς είναι δυνατόν να βγάζει τόσο δύσκολη υποδοχή, να σηκώνει την μπάλα όπως ακριβώς πρέπει στον Πασαδόρο και αμέσως μετά να καρφώνει. Να παίρνει και την επίθεση και να κάνει και το τέλειο στην επίθεση. Δηλαδή ήταν μαγεμένος από την προσπάθεια και ο Κουρνέτας που έκανε το σχόλιο στην Νόβα. Εντάξει, και άμα το κάνει και το σχόλιο ο Κουρνέτας, νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα εμείς, γιατί έχει τεράστια εμπειρία ο συγκεκριμένος παίκτης. Πάντως, έχει σταματήσει πλέον. Αν ο ΠΑΟΚ ξεκινήσει και έχει δεδομένες συμφωνίες με τον Γκόμες, με τον Σαφράνοβιτς, λες ότι πράγματι βάζει πολύ καλές βάσεις για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, ο Γκόμες βεβαίως υπάρχει ένα θέμα υγείας, εντάξει, αλλά φανταζόμαστε, γιατί το λένε όλοι, ότι επειδή είναι φοβερά παθιασμένος, είναι φοβερή ψυχή και ηγέτης, θα επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν. Και για τον Γκόμες υπάρχει έτσι μια ιδιαιτερότητα, γιατί ανεβάζει διάφορα πράγματα στα social media. Ναι. Νιώθει και αυτός πολύ ιδιαίτερο τον ΠΑΟΚ σαν οικογένειά του, και σε μια από τις φωτογραφίες που ανέβασε με τους πανηγυρισμούς, ξεκαθάρισε ότι φέτος εγώ δεν μπορούσα να συμμετέχω σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι λίγο διαφορετικά για μένα, αλλά και πάλι είναι πρωτάθλημα το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, Δημήτρη, ναι, αυτό γιατί και ο ΠΑΟΚ εννοείται... το συμπεριφέρθηκε κάτι παραπάνω από άψογα. Ναι, ναι, δεν έτσι. Το συζητάμε αυτό. Ήταν φοβερά επαγγελματική συμπεριφορά και με ρίσκο πράξη... μεγάλο. Ναι, και του έδειξε και στην πράξη το πόσο πολύ τον υπολογίζει και τον θεωρεί όντως τον ηγέτη της ομάδας. Ναι. Πάντως, αν ο ΠΑΟΚ τις επόμενες ημέρες ανακοινώσει συμφωνίες με κάποιους πολύ σημαντικούς παίκτες που υπήρχαν στα project των τελευταίων ετών, νομίζω ότι παρότι το άθλημα είναι λίγο διαφορετικό το βόλεϊ από το ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα συγκριτικά με τον Ολυμπιακό ότι στηρίζεται σε στέρεες βάσεις τα τελευταία χρόνια και απλά προσθέτει συγκεκριμένους παίκτες κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, ενώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός, παρότι αλλάζει πάρα πολύ, έχει πολλά προβλήματα κόντρα σε μια ομάδα που είναι κάποιοι από τους παίκτες δημιουργούν συνθήκες παρέας πλέον. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ κάνει εκπληκτικά παιχνίδια με σημαντικά προβλήματα σε κομβικές θέσεις. Φαντάσου να είναι υπερπλήρης, να είναι υγιής, να έχει πράγματι δύο σπουδαίες λύσεις σε κάθε θέση. Τότε θα έχει δίκιο ο Κατσαρίς να λέει ότι πάμε για κάτι καλύτερο και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, λογικό είναι. Εντάξει, μπορεί να πούμε μεγαλύτερη συνέχεια. Ωραία, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Και εγώ, καλή συνέχεια. Καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά με τον κορυφαίο του ΠΑΟΚ, αν το δούμε σε όλη τη χρονιά, MVP φυσικά, τον Σαφράνοβιτς, που καταλαβαίνουμε ότι είναι κάποιες λεπτομέρειες και στο οικονομικό ίσως, να τα βρούνε, γιατί διάθεση υπάρχει για να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Αθλητής, εγγύηση πραγματικά για την ομάδα βόλεϊ. Λοιπόν, και 35 είμαστε. Κάποια μηνύματα έχετε στείλει για προηγούμενα θέματα που αφορούν και το ποδόσφαιρο. Θα δούμε με το που επιστρέψουμε εδώ και στο σημερινό ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Να είμαστε πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε ανακοινώσει ότι θα είναι μαζί μας ο κορυφαίος αθλητής MMA στη χώρα μας. Λέμε για αυτό το τουρνουά, το GFC, πόσο καιρό, λέμε. Αλλά άμα δεν μιλήσουν οι ειδικοί, δεν νομίζω ότι έχουμε εμείς τύχη να αναλύσουμε όπως πρέπει τα πράγματα. Να μάθουμε κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Ο Γιάννης Ρουμανίδης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πώς είσαι, όλα καλά? Είσαι σε φάση ετοιμασίας? Έχω τελειώσει την προετοιμασία, είμαι σε κατάσταση συντήρησης. Οι τελευταίες μέρες πάντα είναι λίγο πιο light. Είναι πιο πολύ ψυχολογική προετοιμασία παρά σωματική. Ναι. Ετοιμάζομαι ψυχολογικά για τον αγώνα. Τι περιμένουμε το Σάββατο? Βάλε μας λίγο στο κλίμα. Πρώτα απ' όλα, καταρχάς, το MMA
γίνεται όλο και πιο γνωστό, έχει όλο και πιο πολλούς φίλους. Γιατί πιστεύεις, γιατί έτσι, φανατίζεται ο κόσμος, γιατί ενδιαφέρεται όλο και πιο πολύ, είναι τόσο εντυπωσιακό? Πιστεύω ότι ένα ζήτημα είναι ότι τραβάει το βλέμμα του απλού θεατή, επειδή είναι εύκολα κατανοητό, δεν έχει πολλούς σύνθετους κανονισμούς, όπου πρέπει να είναι έμπειρο το μάτι, όπως είναι η εραστεχνική πυγμαχία, όπως είναι το kickbox, όπως είναι η πάλι, δεν έχει πολλά σταματήματα, δεν έχει παθητικότητες, οπότε ο θεατής δεν προβληματίζεται. Ναι. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι όποιος ρίξει τον άλλον κάτω και του κάνει να παραδοθεί, νίκησε πολύ πολύ χοντρά. Βέβαια, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, υπάρχουν κανόνες που προστατεύουν τους αθλητές, γι' αυτό υπάρχουν και κριτές και διαιτητής για να κρίνει την ομαλή έκβαση κάθε αγώνα. Ναι. Αυτό που λες δεν το είχα σκεφτεί. Όντως, εγώ πολλές φορές προβληματίζομαι με το box π.χ. Πότε είναι πόντος, πότε είναι τέλος πάντων κάτι. Δηλαδή, εντάξει, το knockout το καταλαβαίνω. Αλλά το όλο κλίμα και το τι είναι, τι κρίνει ο κριτής, όντως δεν μπορώ να το καταλάβω και με προβληματίζει. Μιλάμε για κάτι το οποίο τώρα το τουρνουά έρχεται για πρώτη φορά στο Box Sports Arena. Βάλε μας λίγο στο κλίμα, τι θα δούμε εκεί πέρα. Εκεί θα, καταρχάς, οι αγώνες γίνονται μέσα στο οκτάγωνο. Έχουν γίνει και άλλες διοργανώσεις στην πόλη μας, αλλά πιστεύω πως καμία τουλάχιστον φέτος δεν θα μοιάζει για αυτή, καθώς το MMA θα έχει τη γιορτή του μέσα σε ένα στάδιο που περιμένω προσωπικά, αλλά και όλοι οι συντελεστές και οι παράγοντες, να γεμίσει, να κατακλείσει από κόσμο. Πιστεύω ότι θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Οι αγώνες θα γίνουν μέσα στο οκτάγωνο, όπως προείπα, με αθλητές από την πόλη μας να υπερασπίζονται τις διακρίσεις τους, γιατί πάνω απ' όλα αγωνιζόμαστε, δεν είναι κάποιος τίτλος, κάποια ζώνη, θα παιχτούν και κάποιες ζώνες, υπάρχει ένα main card, θα γίνουν και κάποια διεθνή event, όπως το δικό μου, εγώ θα ανταγωνιστώ έναν Τούρκο αντίπαλο, τουρκικής εθνικότητας. Θα είναι το ντεμπούτο μου, η πρώτη μου επαγγελματική μάχη με ξένο αθλητή. Πιστεύω ότι είναι συμβολικό. Ένα κατώτι ότι στις 19-5 είναι και η γενοκτονία των ποντίων. Είναι όλα συμβολικά, είναι όλα συμβολικά. Έχουν κάποιο συμβολισμό σημαντικό. Γιάννη, μας έλεγες και έχεις από το στούντιο για το πώς ξεκίνησες, από πόσους χώρους, πόσους αθλήματα έχεις περάσει για να φτάσεις τώρα να είσαι κορυφαίος στο MMA. Έτσι συνηθίζεται ή είσαι σε μια ξεχωριστή περίπτωση που τα έζησες όλα, στην πάλι, μας είπες, στο τζούντο, και τελικά σε κέρδισε το MMA? Νομίζω ότι έτσι ήθιστε σε πάρα πολλούς αθλητές διακεκριμένους του εξωτερικού να ξεκινάνε από ένα βασικό άθλημα, ένα ολυμπιακό άθλημα, ναι, μια πολεμική τέχνη, ναι, και μετά να εξελίσσονται στο MMA, καθώς το MMA είναι η ολοκλήρωση των πολεμικών τεχνών, είναι το πένταυρο των πολεμικών τεχνών, γιατί πρέπει και το μάτι σου να βλέπει τα χτυπήματα, να είσαι εξοικειωμένος με τις αποστάσεις, να είσαι εξοικειωμένος με την επαφή, εξοικειωμένος με την πτώση, με το έδαφος, οπότε πρέπει να τα συνδυάζεις όλα. Βέβαια, σε κάτι από όλα αυτά πρέπει να είσαι εξειδικευμένος, γι' αυτό και χρειάζεται κατ' εμέ να έχεις τελειοποιήσει μία κατεύθυνση, είτε είναι η πάλι, είτε είναι η πυγμαχία, είτε είναι το kickbox, είτε είναι το καράτε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όσοι παρακολουθούμε τουλάχιστον το σπορ, κορυφή του αθλήματος όπως ο GSP ξεκίνησε από το καράτε, διακρίθηκε εκεί. Άλλοι αθλητές της κολεγιακής πάλης που ήταν διακριθέντες εκεί συνέχισαν μετά στο MMA και διακρίθηκαν εκεί. Οπότε κάπως έτσι πηγαίνουν οι μεικτές πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες γενναίες, φιλόδοξες, όπου ένας αθλητής ξεκινάει αυτό καθ' αυτό με το MMA. Πιστεύω όμως, προσωπική άποψη πάντα, ότι δεν θα πω ότι είναι λάθος, θα πω ότι δεν θα μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο που θα ήθελαν να φτάσουν. Είπες ουσιαστικά ότι είναι το πένταθλο των πολεμικών τεχνών. Το πένταθλο των πολεμικών τεχνών. 5-1. 5-1, γιατί πρέπει να συνδυάσεις και την αντοχή και την ταχύτητα και τη δύναμη και την αντοχή στη δύναμη και την αντοχή στην ταχύτητα
και την τεχνική και τα αντανακλαστικά σου και ο ψυχολογικός παράγοντας είναι σημαντικός. Αναπτύσσονται ένστικτα πολύ διαφορετικά. Εσύ πόσες ώρες προπονείς κάνεις την μέρα για να το επεξέλθεις αυτό το πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Εγώ κάνω υπεραθλητής, δεν είναι τώρα. Εγώ κάνω 2 με 3 ώρες προπόνηση την ημέρα. Μπορεί κάποια προπόνηση να είναι πολύ πολύ σύντομη, να κρατάει μόλις μισή ώρα. Αλλά να είναι τόσο μεγάλη η έντασή της, ούτως ώστε να έχω κόπωση και ψυχολογική και σωματική. Να είμαι πραγματικά εξουθενωμένος. Αλλά μπορεί μια άλλη προπόνηση να έχει μεγάλη διάρκεια και μικρότερη ένταση. Ναι. Η γενική φυσική κατάσταση, όπως γνωρίζουμε όλοι από τα σπορ που λίγο πολύ την ακολουθούμε, είτε σε βάρη είτε σε τρέξιμο, απαιτεί διάρκεια και λιγότερη ένταση για να χτίσουμε. Αυτό το κάνουμε βέβαια πριν αρκετούς μήνες για να είμαστε έτοιμοι για την ειδική φυσική κατάσταση που μπλέκουν όλα αυτά μέσα, όπου πρέπει να συνδυάσουμε και τα χτυπήματα και τις ρήψεις και τις εξαρθρώσεις και τις εγκαταλείψεις. Συνδυάζουμε πολλά πράγματα μαζί. Πόση προετοιμασία χρειάζεται για να είσαι έτοιμος σε ένα παιχνίδι, σε έναν αγώνα? Πιστεύω ότι 90 μέρες, αν όλα πάνε καλά, είναι υπεραρκετές. Εφόσον βέβαια υπάρχει ένα καλό επίπεδο συντήρησης τον υπόλοιπο χρόνο. Δεν γίνεται δηλαδή 8 με 9 μήνες, 10 μήνες να έχω ξεχάσει τα πάντα και 3 μήνες να μπω κάπου και να ξεκινάω προπόνηση και να είμαι έτοιμος για αγώνες. Αυτό το παθαίνουν οι πολίστες, ξέρεις, που όταν σταματάνε τους αγώνες παίρνουν 25 κιλά ο καθένας. Γιατί έχουν πολλές καύσεις και όχι μόνο οι πολίστες. Και όχι μόνο οι πολίστες. Πιστεύω η παιδεία μας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όλοι οι αθλητές που σταματάνε προαθλητισμό, ειδικά αυτοί που χάνουν κιλά, που έχουν πολλές εντάσεις και επειδή κατανάλωναν πολλές θερμίδες, επειδή έκαιγαν πολλές θερμίδες, όταν άλλαξε η ζωή τους, δεν έκαναν μια ομαλή μετάβαση, την πάτησαν. Και ευελπιστώ να μην την πατήσω κι εγώ. Μην βρεθούμε ξανά μετά από 10 χρόνια εκεί με 180 κιλά. Να βρεθούμε μετά από 10 χρόνια και να είμαι 105 κιλά, να είμαι λιγότερα κιλά. Μίλησε μας για το MMA στην Ελλάδα. Υπάρχουν κίνητρα να ασχοληθούν έτσι οι αθλητές, να μεταβούν σε αυτό το χώρο? Κίνητρα. Τα κίνητρα πάντα είναι προσωπικά και ξεχωριστά για τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί να είναι κίνητρο να καλυτερεύσω την αυτοπεποίθησή μου. Οπότε μπορώ να συμμετάσχω σε μια αεραστηνική διοργάνωση. Κίνητρο μπορεί να είναι να έχω μια καταξίωση κοινωνική. Και αυτό είναι κίνητρο. Επαγγελματικά ακόμη πιστεύω πως δεν μπορεί να θεωρηθεί κίνητρο, επειδή είναι υποανάπτυξη το όλο σπορ και ανεβαίνει, επειδή αν είναι να το κάνει σωστά χρειάζονται πάρα πολλές θυσίες, γίνεται μια μεγάλη δαπάνη οικονομική, χρονική, σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπική προσπάθεια. Οπότε όλα αυτά δεν μπορούν να επιτρέψουν κάποιον να το δει σαν ένα επαγγελματικό κίνητρο, σαν μια επένδυση για το μέλλον του σήμερα. Μπορεί σε 5 χρόνια να κάνουμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Μέχρι να αντιληφθεί η αγορά, δηλαδή, δεν μπορεί να της δώσει. Μα υπάρχουν πολλά τραταχτά παραδείγματα, όπως στο εξωτερικό ο Κόνορ Μακγκρέγκορ, όλοι μιλάνε για αυτόν. Κατάφερε να κλείσει μάτς πυγμαχίας μάλιστα, καμία σχέση με το αντικείμενό του, με τον Floyd Mayweather, και να κλείσει ένα αξιοπρεπέστατο συμβόλαιο περίπου 35 με 40 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να ξέρεις που θα φτάσει όλο αυτό. Μπορεί και να συμβεί. Αρκεί βέβαια όλοι να το υποστηρίξουν, να το επικροτούν, και οι παράγοντες που θέλουν τις διοργανώσεις να στηρίζουν τους αθλητές πρώτα, αν δούμε τον αθλητή σαν οντότητα και όχι την εμπορικότητα του όλου MMA. Αν μας δουν ξεχωριστά, πιστεύω ότι όλο θα περπατήσει σιγά σιγά. Η διοργάνωση αυτή τώρα που γίνεται το Σάββατο είναι υψηλό επίπεδο, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός που θα έρθει στο Πάοκ Sports Arena θα διασκεδάσει με αυτό που θα δει, με όλο το πακέτο? Θα δει τους καλύτερους. Πιστεύω ότι αυτός που θα έρθει να δει, ο κάθε θεατής που θα έρθει να δει, θα μείνει σε εγρήγορση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και η διοργάνωση θα προσπαθήσει όπως κάθε φορά να μην έχει καθυστερήσεις, οπότε να μην κουράζεται ο κόσμος. Το επίπεδο των αθλητών είναι τέτοιο ούτως ώστε είτε νίκη είτε ήττα θα γίνει με αξιοπρέπεια και θα το ευχαριστηθεί σίγουρα ο κόσμος. Θα ακούσουμε πολλά wow, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχουμε και γυναίκες στο event. Έχουμε και γυναίκες, έχουμε τη Χριστίνα την Καμενίτσα, η οποία είναι και από το σύλλογό μου. Περιμένω να νικήσει, περιμένω το καλύτερο για αυτήν. Είναι λίγο οξύμορο,
θα έλεγα για μια γυναίκα να συμμετάσχει στο MMA, όμως έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, όπως και στο εξωτερικό η Ρόντα Ράουζι, μια Ολυμπιονίκη του Τζούντο, έκανε πάταγο στην Αμερική με τη συμμετοχή της στις μεικτές πολεμικές τέχνες και μάλιστα ασχολήθηκε με τη showbiz, έγινε και ηθοποιός στο Hollywood. Καλά, στην Αμερική αυτά δεν τα αφήνουν να πέσουν κάτω οι άνθρωποι στο marketing, γενικά στο πώς προβάλλουν προσωπικότητες. Είναι ένα έτη φωτός μπροστά, νομίζω, σε σχέση με εμάς ειδικά. Συμφωνώ απόλυτα. Οι αγώνες ξεκινούν στις 7 το Σάββατο. Οι πόρτες ανοίγουν από τις 6 και μιλάμε για μια διοργάνωση που διακρίνει τουλάχιστον 2 ώρες. Παραπάνω. Ξεκινάνε στις 7 οι αγώνες και θα τελειώσουν περίπου στις 11 το βράδυ. Και λες ότι είναι ένα τετράωρο γεμάτο με ένταση που δεν θα ηρεμήσει κανείς. Κανείς. Ωραία. Ευκαιρία για όλους τους φίλους των πολεμικών τεχνών, μια και μιλάμε εδώ για μεικτές πολεμικές τέχνες. Είναι ορισμός του MMA. Ναι. Mixed Martial Arts, μεικτές πολεμικές τέχνες στα ελληνικά. Επειδή έχει ξεκινήσει και από την πάλι, και εδώ είμαστε η κομπή του ΠΑΟΚ 24 βέβαια, έχεις εικόνα από το τμήμα πάλι στο ΠΑΟΚ? Βεβαίως και έχω εικόνα, έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Το αντιπροσωπευτικό της συγκρότημα αποτελείται από τα καλύτερα αναδυόμενα ταλέντα, όπως είναι ο Δημήτρης Τσιγερίδης, που μάλιστα πριν 3 χρόνια βγήκε τρίτος στο Παγκόσμιο Εφήβων. Έκανε την προσπάθειά του μαζί μου πριν ένα χρόνο για την προολυμπιακή πρόκριση. Υπάρχουν πολλά ανερχόμενα ταλέντα που δεν περιστοιχίζονται μόνο στις εγχώριες διακρίσεις, αλλά κάνουν και το άνοιγμά τους σε διεθνείς διακρίσεις και σε τουρνουά αλλά και σε πρωταθλήματα. Και περιμένουμε το καλύτερο για αυτούς. Εφόσον υπάρχει και το προπονητικό team, όπως είναι ο Δημήτρης ο Τσεκερίδης, ο Παναγιώτης ο Γεριστανίδης, ο Παγκαλίτης ο Γιάννης, ο Στυριάτης ο Κώστας, που τρέχουν γύρω από όλα τα παιδιά, πιστεύω ότι μπορούν να συντελέσουν το ό,τι καλύτερο, εφόσον το απέδειξαν κιόλας αντικειμενικά, κατακτώντας για πρώτη φορά το πρωτάθλημα και στους άνδρες και στους έφηβους και στους παιδες. Τα πήρε όλα και έβγε. Λοιπόν, το ραντεβού μας με εσένα και όλους τους υπόλοιπους αθλητές Σάββατο. Τον έχεις τον Τούρκο ή τον έχεις μελετήσει καθόλου? Τον έχω, είναι σχετικό. Τον μελετώ από την πρώτη στιγμή που μου έγινε η πρόταση. Μου είχε γίνει μια πρόταση άλλη, όμως ήθελα πραγματικά να συμμετάσχω με αθλητή του εξωτερικού και μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον. Το θεωρώ πρόκληση για μένα να ανταγωνιστώ έναν Τούρκο από τη γείτονο χώρα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το όλο παιχνίδι θα κρυφθεί στο τι έκανε ο καθένας μας και το πόσο προετοιμασμένος είναι στην τακτική του παιχνιδιού, στη στρατηγική του παιχνιδιού. Γιατί πέρα από ό,τι έχεις κάνει, παίζει ρόλο και το πώς θα το κάνεις μέσα στο οκτάγωνο. Το μυαλό δηλαδή. Το μυαλό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλά να περάσουν όλοι όσοι θα βρεθούν στο παλατάκι το Σάββατο, το απόγευμα. Ακούσατε, η δέσμευση είναι ότι θα έχετε ένα τρίωρο-τετράωρο γεμάτο με ένταση. Δηλαδή δεν θα κάνει κοιλιά το όλο πρόγραμμα καθόλου. Και θα είστε με κομμένη ανάσα για να δείτε αυτό το ξεχωριστό θέμα, τις μεικτές πολεμικές τέχνες σε κλουβί, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, που βέβαια και ο χώρος είναι ο κατάλληλος, νομίζω, ιδανικός για να φιλοξενήσει και χιλιάδες φιλάθλους. Γιάννη, ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι να γίνει και ζωντανή αναμετάδοση έστω για 3 λεπτά για κάποιον αγώνα το Σάββατο από το Λίμπερο. Έχουμε και Παρασκευή 12 η ώρα, το ζύγισμα έχει τέτοια μίτσο. Ξέρεις, ζυγίζονται κανονικά. Ναι, όπως έχει stare down, ναι. Έχει ζύγηση, έχει δηλώσεις κλπ. Ναι, κανονικά. Θα δούμε εκεί μανούρα. Ο ένας προκαλεί τον άλλον. Έχει τέτοια πράγματα. Έχει. Σας ευχαριστώ και πάλι και περιμένουμε όλους τους ακροατές να μας στηρίξουν. Να είσαι καλά. Αυτά με το ξεχωριστό, την ξεχωριστή αυτή διοργάνωση το Σάββατο το απόγευμα, για τον οποίο μιλάμε εδώ και τόσο καιρό. Κλείνουμε. Φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Για το τελευταίο μήνυμα που ήρθε και αφορά τα προηγούμενα θέματα, το θέμα είναι τι θα γίνει όταν η Νέα Δημοκρατία βάλει μπροστά το επιχείρημα «Εμείς δεν βάλουμε εναντίον του ΠΑΟΚ, αλλά εναντίον του Σαββίδη». Και ότι οι ομάδες δεν πρέπει να ταυτίζονται με τους μεγαλομετόχους, εμείς θα παραμείνουμε ενωμένοι, θα προκύψει διχασμός και πολλοί δικοί μας
θα λένε άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Ιβάν κτλ. Κτλ. Είναι πολύ ξεκάθαρη τώρα η κατάσταση. Είναι όλοι απέναντι. Κάνουν μια οργανωμένη προσπάθεια να πλήξουν τον ΠΑΟΚ, να του χαλάσουν την εικόνα. Και ήδη, όπως γράφει και ένας φίλος, έχουν πετύχει μια φοβερή συσπήρωση. Λίγο ακόμα λέει να συνεχίσουν τον πόλεμο, θα καταφέρουν άθελα τους να διώξουν τις παθογένειες του ΠΑΟΚ. Σωστό. Κάθε δήλωσή τους συσπηρώνει όλο και περισσότερους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ούτε βαλτί ήταν για να μας ενώσουν. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει, γι' αυτό λέω ότι ουδέν κακό αμυγές καλού. Καταφέρουν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο τώρα, όλοι αυτοί. Δηλαδή, άμα το ήξεραν κιόλα, δεν το κάνανε. Γιατί κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ ξεπερνάει το πιο μεγάλο του πρόβλημα, που είναι η ισοστρέφεια. Κλείνουμε λίγο μετά τις 2 με το Καλογεράς, το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Σέρβις, βαφείο, φανοπείο και ανταλλακτικά. 2310-690-497, τηλέφωνο επικοινωνίας. Data Labs, για να γίνεις επαγγελματίας μπαρίστα. Data Labs, για να γίνεις expert στην πληροφορική. Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962. Με είδη υγιεινής φτύκας. Κλείνουμε και σήμερα. Επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα. Για τέντες, είτε για αντικατάσταση, είτε για να βάλετε τώρα, είτε για οτιδήποτε θέλετε στην τέντα. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 2310-430-011, τηλέφωνο επικοινωνίας. Και για αντρικά ενδύματα, Alter Ego. Πλήρης αντικένδυση, δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και ανατολικά στην Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 12, πάντα εδώ στον Λίμπερο και στο 107,4.